με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κατέβηκαν στους δρόμους για πρώτη φορά μετά την έξοδο της χώρας από την περίοδο των μνημονίων. Η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ έγινε στην πλατεία Κλαθμόνος και ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή. Είχε προηγηθεί πορεία του ΠΑΜΕ από την Ομόνια. Εργάζομαι 17 χρόνια στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Οι μισθοί έχουν κατέβει πάνω από το 50%, επιδόματα έχουν κοπεί τα περισσότερα και γενικότερα ο μέσος εργαζόμενος πλέον δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπές. Η έξοδο από το μνημόνιο είναι καθαρά θέμα πολιτικό. Εμείς δεν έχουμε ζήσει ακόμα έξοδο από το μνημόνιο. Οι μισθοί μας είναι οι ίδιοι, ταπεινωτικοί και χαμηλοί. Εμείς θέλουμε επαναφορά των κοινωνικών συμβάσεων, επαναφορά του κατώτατου μισθού και γενικά πιο μεγάλους μισθούς για να μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος. Γιατί αυτή τη στιγμή επιζεί απλά μαζί. Λίγο πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2019, τα συνδικάτα δηλώνουν ότι θα εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση. Τρεις μήνες μετά από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, οι δείκτες της οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ωστόσο, οι πολιτικές λιτότητες που καταράκωσαν τους Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια υφίστανται ακόμα. Η ΓΕΣΕ ζητά την ανατροπή των πολιτικών αυτών και προειδοποιεί με νέες κινητοποιήσεις αν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά της. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεή Δουλγέρη.